Με εγγόνα τώρα πια. Δεν σας φαίνεται έτσι να κάνουμε και το κομπλιμάν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάντως, για πείτε μου τώρα, τι νέα έτσι, πώς βλέπετε τη ζωή από εδώ και πέρα. Η κυρία Μαρία μένει στη Σύρο, εσείς εδώ. Θα πάνε να τη βρούμε, θα έρχεται εκείνη, θα πηγαίνουμε εμείς. Δεν πρέπει να χωρίσουμε με τίποτα τώρα που σμίξαμε. Πάντως, στο πρόσωπο του κυρίου Λάμπρου βλέπετε το χαμένο πατέρα, Σίγουρα. Και είναι και σήμερα που είδα και τον ξάδερφό μου, τον Γιώργο, ο οποίος έχει έρθει από τη Γερμανία και αυτή τη στιγμή μας βλέπει και μας ακούει. Όταν τον είδα, νόμιζα ότι είδα τον αδερφό μου ακριβώς. Είναι πολύ πιο μελαχνός από το θείο μου, όπως ακριβώς ήταν ο Γιώργος. Και τον λένε και Γιώργο. Πάντως είναι σημαντικό πράγμα να βρίσκει κανείς την οικογένειά του μετά από τόσα χρόνια. Σίγουρα. Καλύπτει κενά, πώς το βλέπετε. Ναι. Αυτή η ανθρώπινη επαφή, ζεσταίνει. Και να σας πω και κάτι. Πολλοί έχουν αντιθετή άποψη. Εγώ ξαναγεννήθηκα, στην πραγματικότητα ξαναγεννήθηκα. Ναι. Γιατί είχα τύψει στην ψυχή μου και λέω θα πεθάνω να είμαι και θα τη βρω. Ναι. Ένιωθα να είμαι σαν παιδιά μου, δεν ένιωθα ότι ήταν ανήψα μου. Προσπαθούσα χρόνια ολόκληρα για να μπορέσω να τα βρω να είμαι. Αλλά δόξα τω Θεώ, με τη χάρη τη δικιά σας και του κουμπί σας και του Sky και τους υπόλοιπους. Και των τηλεθεατών που μας βοηθούν πάρα πολύ. Μας βοηθάνε τον κόσμο. Σίγουρα, γιατί συντελείται ο κόσμος αυτός με τη βοήθεια, με τα τηλεφωνήματα, με το να πάρουν να ενημερώσουν. Όπως εγώ, νομίζοντας ότι είναι φάρσα, είπα καλά εντάξει και κλείνω το τηλέφωνο. Και την άλλη μέρα στις 8 η ώρα με πήρανε και η θεία μου από το πέραμα και η ξαδέρφη μου από τη δροσιά. Βρε Μαρίτσα, σε είδαμε χθες στην τηλεόραση. Λέω, έλα βρε ζωζο, πλάκα μου κάνεις. Αλλά μετά με ξαναπήρανε και άλλοι και το διασταύρωσα. Βρε παιδί μου, εσύ ήσουν ο φίλος σου. Και εμείς, μην ανησυχείτε. Σίγουρα δεν θα με αφήνατε, ναι. Πάντως, μια και σας έχω μαζί μου, θα ήθελα να ακούσουμε 2-3 υποθέσεις ανθρώπινες που θα μας γυρίσουν αρκετές δεκαετίες πίσω. Μάλιστα. Και εύχομαι, όπως και σε εσάς πήγαν όλα καλά, να πάνε καλά και σε αυτούς τους ανθρώπους. Και εμείς ευχόμαστε. Ευχόμαστε ναι. Και εμείς θα φέρουμε γούρι. Αχ, γι' αυτό θα σας έχω δίπλα μου λοιπόν, να τις δούμε μαζί αυτές τις 2-3 ανθρώπινες υποθέσεις. Και εμείς θα το θέλαμε να τους βρούμε. Να δούμε λοιπόν τι νέα θα έχουμε. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να μας δείξει ο Σωτήρης Παθάρης, ο σκηνοθέτης μας, την φωτογραφία του Σταύρου Σπανού. Το Σταύρο Σπανό λοιπόν τον βλέπετε μωρό. Πρέπει να είναι μέχρι 2 ετών. Έχει μια ολόκληρη ιστορία και αυτό το παιδί. Αυτή η φωτογραφία έχει τραβηχθεί στο δημοτικό, στο βρεφοκομείο Αθηνών, όπου το παιδάκι αυτό παρέμεινε για 2 χρόνια, έως το 1950. Λέγεται λοιπόν σήμερα Σταύρος Σπανός, είναι 48 ετών, ένας όριμος άνθρωπος και αναζητεί τις ρίζες του. Αναζητεί τους γονείς του, αδέρφια, συγγενείς. Το παιδί αυτό βρέθηκε 2 ημερών, στις 24 Νοεμβρίου του 1948, έξω από το σπίτι με νούμερο 12 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί κοντά στο ξενοδοχείο Πάρκ. Το βρήκε ένας αστυνομικός. Είπαμε νεογέννητο, μόνο 2 ημερών. Το σπίτι αυτό, στον αριθμό 12, ήταν του Εμίλιου Αρμάνου Ζαχαρίτσα, του μεγάλου Ζαχαρίτσα. Ο αστυνομικός λοιπόν το πήρε, το παιδάκι οδηγήθηκε στο βρεφοκομείο και υιοθετήθηκε νόμιμα από την οικογένεια του Ιωάννη Σπανού το 1950. Βαπτίστηκε 15 ημερών από την κυρία Ειρήνη Τσαρούλια ως Σταύρος. Τα στοιχεία αυτά βγαίνουν από την έρευνα που κάνει σήμερα ο 48χρονος Σταύρος Σπανός μέσα στα αρχεία. Προσπαθεί λοιπόν από αυτά τα έγγραφα να βρει τους δικούς του. Έχει πλησιάσει κάπως τη μητέρα του, έχει βρει ένα όνομα, έχει βρει κάποια στοιχεία που δείχνουν πότε αυτή η γυναίκα που ξέρει γέννησε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας. Αλλά δεν είναι σωστό από τη στιγμή που δεν είναι σίγουρος να τα ανακοινώσουμε για να μην προκαλέσουμε και κάποιο σοκ. Αν λοιπόν ξέρει κάποιος κάτι, εάν θυμίζει κάτι αυτό το μωρό, ο Σταύρος Σπανός, που είναι εκεί μέχρι και 2 ετών είναι, η φωτογραφία έχει τραβηχθεί, είπαμε, στο βρεφοκομείο Αθηνών, πριν την υιοθεσία, και δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι, το τονίζω. Θα παρακαλούσαμε να έρθει σε επαφή με την εκπομπή μας και να σημάνει ανάσταση και για τον κύριο Σταύρο Σπανό, να βρει τους δικούς του. Είναι μια άλλη υπόθεση από αυτές τις περίεργες που συνέβησαν τα χρόνια εκείνα, και αφορά την κυρία Δήμητρα Βασιλικού Λούντζη. Από ό,τι με πληροφορούν όμως, η κυρία Δήμητρα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα ήθελα να ακούσουμε από την ίδια, έτσι σύντομα, την ιστορία της και που ξέρετε μπορεί και αυτή να βρει τους δικούς τους ανθρώπους. Κυρία Δήμητρα, είστε στη γραμμή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Δήμητρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα παιδιά εκεί, χάρηκαμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε το ίδιο δουλειά σας. Καλές επιτυχίες να έχετε. Είδατε, γι' αυτό τους κράτησα και δίπλα. Για να σας φέρουμε και εσάς γούρι. Να είναι ζευγάρι, να είναι αγαπημένα αδέλφια. Θείος Μανιψιά, Νομίζω είναι θείος Μανιψιά. Ναι, δεν μπορούσα να το συγκρατήσω καλά, βέβαια. Έχουμε πάντα υγεία. Κυρία Δήμητρα, να βρίσκετε τους ανθρώπους, τους χαμένους,
με υγεία και ειρήνη, να μπορέσει να βοηθάει τον κόσμο. Και εσείς να βλέπετε τους δικούς. Κυρία Δήμητρα, βλέπω εδώ από τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου ότι εσείς γεννηθήκατε στις 13 Δεκεμβρίου του 1955 στον πύργο Ηλίας. Μάλιστα. Και βρεθήκατε μετά από. Όπου κάνω λάθος, να με διορθώνετε, έτσι. Και βρεθήκατε μετά από δύο μέρες στις γραμμές του τρένου έξω από τον πύργο. 15 ημερών με είχαν αφήσει στις γραμμές του τρένου, μου πει μια αυτιά μου από τον πύργο. Ελπίζω να μας ακούει κιόλας, δεν ξέρω και πολλά. Πήρα το ληξιαρχείο το πρωί προχθές και μίλησα με την ληξιαρχείο του πύργου και μου είπαν ότι γράφαμε Λούτζι και Δήμητρα του Αντωνίου και της Μαρίας και Βασιλικού Δήμητρα. Μάλιστα. Λοιπόν, με έχουν αφήσει από 15 ημερών, σας είπα, κάποιος αγροφύλακα με είχε πάει στην Πρόνοια. Μετά με δώσανε στην Δημαρχείο και έγιναν δύο δηλώσεις, δεν ξέρω ακριβώς πολλά πράγματα. Και δεν ξέρετε ποιο δεν από ξέρω, τα δύο τίποτα. Τίποτα. Αυτή η οικογένεια είναι από την Αμαλιάδα, στη Μοσχόβου περιοχή, αλλά έχουν πεθάνει αυτοί οι θετοί μου οι ανθρώποι που με μεγαλώσανε. Οι θετοί γονείς σας είναι οι Λούτζι. Λούτζι, ναι, ο Αντώνιος ο Λούτζι. Άρα το Βασιλικού μπορεί να ανοίξει. Το Βασιλικού είναι της Πρόνοιας, είναι του ληξιαρχείου. Α, μάλιστα. Του ληξιαρχείου. Αλλά δεν μπορώ να δω ακριβώς τα χαρτιά τη γράφουν, γιατί δεν έχω κατέβει καθόλου στον πύργο, γιατί μου είπε η Δημαρχία να κατέβω κάτω στο ληξιαρχείο να πάρω και κάτι άλλα χαρτιά. Πάντως, κυρία Δήμητρα, εμένα αυτό που με έκανε εντύπωση μεγάλη είναι ότι η φυσική σας μητέρα σας επισκεπτόταν. Στο σχολείο, στο έβδομο δημοτικό σχολείο που είναι μικρούλα, και μου έλεγε εγώ είμαι η μάνα σου, με έπαιρνε από το χέρι του σχολείου, από το κάγκελα βέβαια. Μου λέει πα στην Αθήνα κακούδα και κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ δεν είχα δώσει ποτέ σημασία ούτε στο σχολείο μου, είχα πει στη δασκάλα μου, στον πατέρα μου μεγάλο, στη μάνα, ποτέ δεν είχα δώσει. Κυρία Δήμητρα, και εσείς θυμάστε από ό,τι μου λένε τα παιδιά εδώ την εικόνα της μητέρας σας, όπως την βλέπω ναι, τότε. Ναι, θυμάμαι, ήταν έτσι ψηλή, γαλανομάτα. Λίγο ψηλή θυμάμαι, γιατί ήμουν πολύ. Έχω και ένα σημάδι στο λαιμό, είμαι χειρουργημένη από ένα σημάδι, το κεφάλι μου κολλημένο στα πλάγια μου, στο δεξί μου χέρι. Το οποίο αυτή η επέμβαση ήμουν στην Πεντέλη, στην Αθήνα. Τη βούλα να έχει υπόψη, ξέρετε τώρα. Τώρα δεν θυμάμαι ποια χρονολογία μου είχαν πάει. Περίπου πρέπει να ήμουν 6 χρόνια γιατί θυμάμαι τον γιατρό τον Καρανάσο, θυμάμαι την Κατίνα την Κουλουβιώτη, θυμάμαι όλου του γιατρού αυτού. Και η εικόνα που σα έχει μείνει λοιπόν από την φυσική σα μητέρα είναι μια ψηλή γυναίκα με γαλανά μάτια. Ναι. Μελαχρινή. Έτσι καλοφτιαγμένη γυναίκα, δεν ήταν καμιά έτσι γύφτα. Και ήταν και πρόνοια. Ερχόταν και πρόνοια και παρακολουθούσε γιατί είναι διαμέσου πρόνοια με έχουν δώσει στην οικογένεια σε αυτήν. Κυρία Δήμητρα, είναι σημαντικά τα στοιχεία που έχετε και εύχομαι κι εσεί. Να έχετε κάποιο καλό αποτέλεσμα. Ναι, κυρία Νικολούλη, ναι. Η θεία μου είπε τον πύργο που επικοινώνησα, κυρία Περβεζάνου λέγεται, Χριστίνα, η θεία μου, είναι της μάνας μου της θετής η αδερφή, μου είπε ότι με έχει πάρει η μάνα της θετής μου, λέγεται Τσουκαλά, το οποίο πεθάνει η γιαγιά αυτή βέβαια. Ναι. Και μετά με πήγαν στην Πρόνοια, η Πρόνοια με παράδοση σε αυτήν την οικογένεια. Ναι. Από εκεί και πέρα θα βρούμε την άκρη, πιστεύω. Σίγουρα, ναι. Κάτι μπορεί κάπως να προκύψει τώρα, θα δούμε αργότερα. Μακάρι να έχετε κι εσείς καλά νέα. Ευχαριστώ πολύ ο Θεός, ό,τι είπε ο Κύριος. Ό,τι δώσει ο Κύριος για όλο τον κόσμο. Όχι μόνο για μένα, για όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, κύριε μου. Πάντως εμείς θα σας ενημερώσουμε ότι έχουμε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Καλή σας νύχτα. Θα πω δύο λόγια σε κάποιον γιο. Θα τα μεταφέρω από τη μητέρα του που βρίσκεται στα τελευταία της. Δεν ξέρω, αλλά αυτά τα στοιχεία, αυτή η ανακοίνωση έτσι πολύ με συγκίνησε και με συγκλώνησε. Η κυρία Πινελόπη, λοιπόν, Καλογερά, η οποία είναι 85 χρονών σήμερα και κατοικεί στην Αίγινα, αντιμετωπίζει ένα σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Η ίδια πιστεύει ότι πλησιάζει το τέλος. Γι' αυτό το λόγο η κυρία Καλογερά κάνει έκκληση στο παιδί της, τον Διονύση Καλογερά, που έχει να τον δει και να τον ακούσει τα τρία τελευταία χρόνια. Θα την πάρει ένα τηλέφωνο γιατί θέλει να τον δει και θέλει να τον μιλήσει. Θέλει να του πει κάτι σημαντικό πριν πεθάνει. Το παιδί αυτό δεν γνωρίζουμε αν ξέρει ότι έχει πεθάνει και ο πατέρας του. Δεν έχει παραβρεθεί ούτε στην κηδεία του πατέρα του. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα πολύ σημαντικό ανθρώπινο μήνυμα. Ίσως δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι ένα παιδί δεν πηγαίνει στην κηδεία του πατέρα του, ότι μια μάνα πλησιάζει στο τέλος της και τον αναζητεί. Δεν θέλω να διεισδύσουμε στα οικογενειακά, γιατί βλέπουμε ότι συμβαίνουν πάρα πολλά μέσα στις οικογένειες. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε στον Διονύση Καλογερά το μήνυμα αυτό από την ετοιμοθάνατη μητέρα του. Ότι πριν κλείσει τα μάτια του θέλει να τον δει, γιατί θέλει να το αποκαλύψει κάτι. Έχουμε λοιπόν να μας ακούει και η ευχή της μητέρας να πραγματοποιηθεί πριν πεθάνει να είναι το παιδί της. Είναι και πάρα πολλά άλλα. Είναι πολλά άλλα που κάθε εβδομάδα τα κοιτάμε, προσπαθούμε να τα επιλέξουμε με προσοχή για να μην προκαλέσουμε και σοκ στον αέρα, ξέρετε. Γιατί είναι και πολλές κοπέλες που τότε γέννησαν και δεν ήταν παντρεμένες. Και έδωσαν τα παιδιά. Και συγκινήσε. Και πιθανότατα οι δικοί τους άνθρωποι σήμερα να μην ξέρουν καν ότι υπήρχε ένα παιδί θετό, ένα παιδί νόθο. Τέλος πάντων, είναι πολλοί λόγοι. Πολλοί παράγοντες. Αν έρθετε και δείτε, θα δείτε ντοσιέ ολόκληρα με τέτοιες υποθέσεις. Καταλαβαίνω. Αυτό λέμε, τα ακούσει και συγκινήσε. Πόσο μάλλον να ζει την ίδια την ιστορία.
πάσα αυτό που είπατε και εσείς, ότι συνήθως βλέπουμε υποθέσεις γονείς να αναζητούν τα παιδιά τους, παιδιά τους, γονείς, αδέρφια, αλλά θείος στην Ανιψιά πρώτη φορά, έτσι. Πρώτη φορά ήταν αυτό. Αλλά είναι σαν να την αναζήτησε ο πατέρας. Σίγουρα. Ο πατέρας στην κόρη. Σίγουρα. Αυτό βλέπω και χαίρομαι. Πάρα πολύ νέος, πέθανε 32 ετών. Και ήταν και δίτης με ιστορία. Ναι, αποδεικτήστηκαν. Ακούστηκαν και αυτά. Την Έλλη το Καράβι το έβγαλε ο ίδιος. Το έβγαλε ο ίδιος. Βγάζοντας την Έλλη το Καράβι το 1956, είχε κάποιο καράβι να βγάλει εδώ στην Ψιτάλια, γερμανικό τεχνοβολιάξ Γερμανοί. Και συνεχόμενα μετά είχαν συμβόλαιο με κάποιον μακάριο εργολάβο που έβγαλε στην Αίγυπτο και βγάζανε ένα βάγιο 5-6 μήνες και μετά γυρνάγανε το χειμώνα πίσω. Και το ατύχημα έγινε εδώ στην Ιταλία. Ναι, και το μοιραίο ήταν εδώ πέρα. Το χειρτυναμίνη σε 32 ουρίες λάθος πάθανε. Ναι. Πάντως χαίρομαι που θα βλέπω μαζί. Και εμείς χαιρόμαστε. Θα μαθαίνουμε νέα σας, έτσι. Ναι, θα ερχόμαστε σε επαφή. Σίγουρα και θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε και στη Σύρο, όπως είπαμε. Άμα θα έρθουμε από τη Σύρο, θα έρθουμε να σας δούμε σίγουρα. Τηλέφωνο το έχεις. Ναι, το έχω το τηλέφωνο. Το έχω, πώς να το έχω. Το δικό μου το τηλέφωνο το έχεις. Είναι πάρα πολύ όμορφη η Σύρο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει εγώ να σας αφήσω για να συνεχίσω την εκπομπή, γιατί έχουμε απόψε πολλά να πούμε και να ασχοληθούμε με μια πολύ σημαντική, όπως είπαμε και πριν, αναζήτηση. Και θα πρέπει να θυμίσουμε, κύριε Λάμπρο και κυρία Μαρία, στους τηλεθεατές μας, ότι θα είμαστε μαζί στην εκπομπή του συναδέρφου του Δημήτρη του Μάρκου, στην εκπομπή Αληθινές Ιστορίες, και την Δευτέρα και την Τρίτη, στις 7.30 το βράδυ, όπου ο αγαπητός συνάδελφος μας κάνει ένα αφιέρωμα και ασχολείται με όλες αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή, πώς βρέθηκαν μετά από πάρα πολλά χρόνια άνθρωποι μεταξυγενείς μεταξύ τους. Έτσι, θα βρεθούμε και εκεί λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη, στην εκπομπή του Δημήτρη του Μάρκου. Βεβαίως, θα τα πούμε ξανά. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω εδώ για να συνεχίσω. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για τα λουδάκια που μου φέρατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τα είπαμε και με τον κύριο Λάμπρο, τα είπαμε και με την κυρία Μαρία που αντάμωσαν μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Και θα ήθελα τώρα, πριν προχωρήσουμε στην απόψινή μας υπόθεση, να μείνουμε λίγο σε αυτή την Παρασκευή, τη Μεγάλη Παρασκευή, που έγιναν δύο θαύματα. Είδαμε το πρώτο και τώρα να δούμε και το δεύτερο. Μια οικογένεια από το χωριό Σειρές Καλαβρίτων αναζητούσε την χαμένη επί 4 συνεχή χρόνια κόρη. Και το χωριό μαζί την έψαχνε, γιατί την θεωρούσαν αγνοούμενη. Δεν υπήρχε κανένα μα κανένα σημάδι ζωής. Και εκεί λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της προηγούμενης, η Αντριάννα βρέθηκε, βγήκε στον αέρα και μας μίλησε. Η Αντριάννα, που είχε σκοπό από μικρή να κληθεί σε κάποιο μοναστήρι. Δεν συνέβη αυτό. Αντίθετα, σπούδαζε νοσηλεύτρια και αφιέρωσε τη ζωή της στον συνάνθρωπο. Φιλοξενείται εδώ σε μια αδελφότητα. Εκεί λοιπόν την βρήκε η εκπομπή την περασμένη Παρασκευή. Θα ήθελα να δούμε αυτό το αποκαλυπτικό, ολιγόλεπτο βίντεο που θα ακολουθήσει. Αναζητούμε αυτό το βράδυ την Αντριάννα Χλιβερού, θα την δείτε σε λίγο στο βίντεο, τη βλέπετε ήδη, από το χωριό Σειρές Καλαβρίτων, που χάθηκε πριν από 4 χρόνια, την άνοιξη του 92 από την Πάτρα, όπου εργαζόταν σαν οικιακή βοηθός. Περκανόμαστε και στο Θεό να διηγηθούμε, να μας τη φανερώσει, στην Παναγία και παντού. Η Αντριάννα όχι. Διακόψαμε, φίλοι μου, τη ροή του βίντεο. Και πρόσεξα ότι διακόψαμε πάνω στο σημείο που έλεγε η μάνα ότι παρακαλώ την Παναγία να μου τη φανερώσει. Σας βλέπω ήδη εκεί, λοιπόν φαίνεται ότι η ευχή σας έπιασε τόπο. Σας βλέπω και δακρυσμένη. Η κόρη σας είναι στο τηλέφωνο. Έτσι, η Αντριάννα είναι ήδη στο τηλέφωνο. Δεν μπορεί να πει. Αντριάννα. Ναι, κυρία Νικολούλη, σας ακούω. Καλησπέρα, Αντριάννα. Καλησπέρα, κυρία Νικολούλη, τι κάνετε. Καλά, εσύ. Καλά, εσύ τι κάνετε. Θες να πεις κάτι στον μπαμπά σου. Λοιπόν, θα επικοινωνήσω εγώ κάποια, αυτή τη στιγμή βέβαια όχι, θα επικοινωνήσω βέβαια κάποια μια άλλη ημέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι, είμαι θέλει να έχω πει τη κυρία Νικολούλη. Πώς θα τούμε, μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο. Είναι στη φυτάει στη σχολή του Ευαγγελισμού. Και εδώ πέρα είναι. Και εδώ μένει έτσι, αφιλοκερδός. Ήθελε να μείνει σε ένα... Να κοιμάται δηλαδή, είναι αυτό και ήρθε εδώ. Και επειδή είναι κι άλλα κορίτσια, νοσηλεύτριας, νοσηλεύτριας. Όλες νοσηλεύτριες δηλαδή. Νοσηλεύτριες, μάλιστα. Είναι εδώ πέρα. Σπουδάζουν το πρωί σπουδάζουν, και δεν έρχονται. Σπουδάζουν, ναι. Αντριανή, άλλο σου παρακαλώ πολύ. Είναι τώρα δεν θα μου μπορούν να μας ανοίξουν, τους έχουν τους ανθρώπους έξω από την πόρτα. Κύριε, να μας ανοίξουν μια στιγμή. Είσαι καλά. Όλα αυτά τα χρόνια που περιμένουμε, τι έκανε. Καλά, τώρα κοιτάξτε, μου και η ώρα. Εντάξει, απλά τι έκανε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Τελειώσαν και το σχολείο, Δεν τέλειωσε όλα αυτά τα χρόνια. Είστε σε ιδρύματα, σε σπίτια και τέτοια. Τελείωσε η νυχτερή εδώ. Ήταν δύσκολη ζωή, Αντριάννη. Πάρα πολύ δύσκολη ζωή. Δεν σε πειράζει που δεν είχες γονείς σου.
Καθόλου. Εντάξει, για να ζω μόνη μου. Και στο χωριό, άμα θες να ζεις μόνη σου. Ναι, ναι, γιατί εντάξει, ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Έχει προταθεί να παραδοθεί για το Δήμα Αθηναίων. Ναι, το έχουμε μάθει γι' αυτό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει προτείνει να σε βραβεύσει, γι' αυτό λες. Ο Δήμαρχος με βράβευσε, βέβαια, από τον νυχτερό να ουθεί. Με τους δικούς σου πότε θα επικοινωνήσεις. Επικοινωνήσω. Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή πότε θα επικοινωνήσω. Είδαμε λοιπόν τα ευχάριστα που συνέβησαν την προηγούμενη Παρασκευή εδώ στην εκπομπή μας «Φως στο τούνελ». Και να περάσουμε τώρα στην απόψινή μας συγκλονιστική υπόθεση που αφορά ένα συνάδελφο, γιατί και εγώ συναδέρφος σου λέω, της φωτορεπόρτερ, που αγωνιστήκαμε σκληρά τα χρόνια εκείνα του ελεύθερου ρεπορτάζ και του αστυνομικού. Έντονη δράση. Βέβαια και σήμερα γίνεται το ίδιο. Αλλά δεν ξέρω, έτσι οι αναμνήσεις από τότε είναι έντονες. Όπως σας είπα λοιπόν και πριν, ένας γνωστός φωτορεπόρτερ των Αθηνών, που κάλυψε πάρα πολύ σημαντικές στιγμές της τέχνης, ήταν φίλος με επώνυμους ανθρώπους, με τον Τζαρούχη, τον Θοδωράκη. Ένα παιδί με πάρα πολύ τρυφερή ψυχή. Χάθηκε από την Αίγινα. Μόλις το μάθαμε έτσι, αναστατωθήκαμε, αρχίσαμε τις έρευνες και διαπιστώσαμε τα παράξενα παιχνίδια που παίζει καμιά φορά η μοίρα. Το παιδί αυτό λοιπόν είδε πάρα πολλές ατυχίες στη ζωή του. Ήταν, όπως είπαμε και πριν, τρυφερή ψυχή. Έγραφε ποίηματα, πολύ ωραία ποίηματα, τα είχε εκδώσει και σε βιβλίο. Ζωγράφιζε. Το άρεσε να καλύπτει στιγμές της τέχνης σημαντικές. Είδε το μεγάλο του έρωτα να χάνεται. Βρέθηκε αντιμέτωπος με το θάνατο σε μια χαράδρα της Πάρνηθας, γιατί ήταν και ο Ριβάτης. Ένας άνθρωπος με πολύ πλούσια δράση και δόξα και όνομα. Αυτός ο άνθρωπος όμως αναγκάστηκε κάποια στιγμή, για να επιβιώσει, αν θέλετε, για τον Άρτον τον Επιούσιο, να μπει στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Αυτή η ευαίσθητη ψυχή άρχισε να καλύπτει με τη φωτογραφική του μηχανή τα εγκλήματα, τα κομματιασμένα πτώματα εκεί στα τροχέα, τις τρομοκρατικές ενέργειες, όλα αυτά που κι εγώ κάλυπτα για 17 ολόκληρα χρόνια. Η ψυχή του όμως δεν άντεξε. Κάπου μάτωσε. Και κάπου θέλησε αυτή τη βία της καθημερινότητας, τη βία που βλέπουμε αρκετές φορές και στα δελτία ειδήσεων τη σημερινή, να τη σβήσει από το μυαλό του. Δηλαδή αυτές τις στιγμές της φρίκης που ζούσε αυτή η ευαίσθητη ψυχή, ο καλλιτέχνης, θέλησε να τη σβήσει το ποτό. Έτσι πίστευε, πως πίνοντας θα ξεχαστούν όλα. Έφυγε από την Αθήνα και κατέληξε στην Αίγινα. Βρήκε καταφύγιο εκεί, ήθελε να απομονωθεί, μακριά από όλους. Εκεί λοιπόν συνέχισε να γράφει ποίηματα, να ζωγραφίζει και προσπάθησε να πλησιάσει την Παναγία. Έπαιρνε δύναμη από αυτή την πίστη. Πάρα πολλά. Δηλαδή θα δείτε πόσα πολλά μπορούν να συμβούν σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή τι κύκλο μπορεί να κάνει η ζωή του. Γι' αυτό και είπα πριν ότι θα μπούμε σε αυτόν τον κύκλο του χαμένου ποιητή για να δούμε τα παράξενα παιχνίδια της μοίρας. Αναζητούμε λοιπόν, φίλοι μου, απόψε τον Πέτρο Φλεμετάκη, 43 χρόνων φωτορεπόρτερ. Τον βλέπετε ήδη στο βίντεο, τον βλέπετε ήδη στην τηλεόρασή σας. Τον βλέπετε όπως ήταν τελευταία, ήταν επηρεασμένος ήδη από το ποτό, όπως είπαμε. Τον Πέτρο που χάθηκε στις 21 Μαΐου από την Αίγινα, το νησί όπου είχε βρει καταφύγιο. Σε λίγο θα δούμε και τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε. Θα σου παρακαλούσα λοιπόν όποιος ξέρει κάτι για τον Πέτρο, γιατί ανησυχούμε όλοι. Βέβαια είναι μικρό το χρονικό διάστημα που χάθηκε, αλλά επειδή ήταν επηρεασμένος από πολλά προβλήματα υγείας τελευταία, ανησυχούμε όλοι μήπως του έχει συμβεί κάτι. Είναι στο πλευρό του και φωτορεπόρτερ, θα τους δούμε σε λίγο, και δημοσιογράφοι και όλοι για να βρούμε αυτόν τον άνθρωπο με τα πολλά προβλήματα. Τα τηλέφωνα λοιπόν για να μας δώσετε ό,τι πληροφορίες έχετε για τον Πέτρο και να κινηθούμε εμείς αστραπιαία για να μπορέσουμε να τον βρούμε αυτό το δύσκολο βράδυ. Είναι το 4123-551, 4123-557, 4125-407 και 4127-110. Να θυμίσω ότι τα τηλέφωνα αυτά ισχύουν μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και το λέω αυτό γιατί τις επόμενες μέρες ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι που έχουν τα τηλέφωνα. Στη διάθεσή σας για κάποια σοβαρή πληροφορία είναι και το τηλεφωνικό κέντρο του Sky, το γνωστό τηλεφωνικό κέντρο 4222-002 για κάποια πολύ σημαντική πληροφορία. Να επιμένετε όμως γιατί και κατά τη διάρκεια της εκπομπής το κέντρο αυτό μπλοκάρει. Όπως είπαμε και πριν, δεν έχουμε κανένα σημάδι ζωής για τον φωτορεπόρτερ που μπορεί να κινείται, δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε και τους ρεπόρτερ όλους τους δρόμους γιατί ίσως χάναμε και χρόνο. Τους έχουμε λοιπόν όλους σε ετοιμότητα και εδώ στο Sky και στις επαρχιακές πόλεις παντού. Θα ήθελα να μεταφερθούμε στην Αίγινα, όπου εκεί, στο σπίτι που έμενε ο Πέτρος με τη μητέρα του τελευταία και που εξακολουθεί να μένει η μητέρα του, είναι συγγενείς και φίλοι του Πέτρου.
Στην Αίγινα λοιπόν, και εκεί είναι ο Γρηγόρης Ολέκος. Καλησπέρα σας λοιπόν από το Φάληρο, καλησπέρα στη φιλόξενη Αίγινα. Καλησπέρα και από εμάς, Αγγελική. Από ό,τι βλέπετε εδώ, είμαστε μαζί με συγγενείς, φίλους και πολύ κόσμο. Ο Πέτρος μπορεί να μην είναι εδώ, να μην ήταν από εδώ από την Αίγινα, αλλά είναι πολύ συμπαθής και όλοι έχουν να πούνε ένα καλό λόγο για αυτόν. Είναι μαζί μας ακόμα οι φίλοι μας οι κυνηγοί που ξέρουν σπιθαμή προς σπιθαμή όλα τα βουνά της Αίγινας, ακόμα και τα μοναστήρια, και είναι έτοιμοι να κινηθούν και να ελέγξουν οποιαδήποτε πληροφορία πέσει μέσα στη διάρκεια της εκπομπής. Που μπορεί να μας μιλάει για Αίγινα. Μπορεί να μας μιλάει για Αίγινα, βέβαια. Ναι. Αλλά ακόμα και η ηλικία, αυτό που μάθαμε μόλις τώρα, είναι ότι η εκπομπή παρακολουθεί και η Γενική Συνομοσπονδία των κυνηγών και είναι έτοιμη και αυτή μέχρι τον Εύρο να δώσει αμέσως σήμα και πολύ να τρέξουν κυνηγοί. Αυτό, ναι, είναι πάρα ναι, πολύ ναι. σημαντικό. Σε όλη την Ελλάδα λοιπόν να έχουμε μια άμεση κινητοποίηση. Μπράβο, από λοιπόν. Την Αθήνα, ναι. Μπράβο στους φίλους μας τους κυνηγούς και εύχομαι να μας βοηθήσουν απόψε. Πάρα πολύ, ναι. Αρκεί να είναι καλά ο Πέτρος, να μας βλέπει και να μπορέσουμε να τον εντοπίσουμε. Το σίγουρο, θα έρθουμε λοιπόν και πάλι κοντά σας σε λίγο. Έτσι. Γεια σας προς το παρόν, σε λίγο θα τα ξαναπούμε. Στον Πειραιά είναι σε ετοιμότητα η Κέτη Τσίτσου, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί εκεί στην περιοχή. Έχουμε λοιπόν την Κέτη σε ετοιμότητα στον Πειραιά. Να περάσουμε μέσα από το τούνελ και να δούμε λοιπόν την Κέτη στον Πειραιά. Καλησπέρα σου, Κέτη. Έχουμε παθεί με την Κέτη καλή. Καλησπέρα και από εμάς. Ο Πέτρος Λεμετάκης, ένας ικανός φωτορεπόρτερ με έντονη δράση, αφήνει κάποια στιγμή την Αθήνα που όλο και πιο πολύ τον καταπιέζει, αλλά και τη δουλειά που τόσο αγαπούσε για να καταφύγει στην ήσυχη Αίγινα. Ο Πέτρος είναι φύση ανήσυχη και πολύ δημιουργική. Είχε εκείνη την ευαίσθητη καρδιά ενός ποιητή που δεν μπορούσε να αντέξει τη βία και τη σκληρή καθημερινή πραγματικότητα. Καλά τα λέω. Νοσταλγώντας ίσως τη δουλειά του μετά από λίγο χρονικό διάστημα, είναι πιθανό κάποιο καράβι να τον έφερε πάλι πίσω εδώ στο λιμάνι του Πειραιά. Εμείς βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για να κινηθούμε ανάλογα στην ευρύτερη περιοχή. Εντάξει, γιατί μένεις και εσύ εκεί και μακάρι να έχουμε ευχάριστα νέα και να κινηθούμε. Εδώ στο στούντιο λοιπόν έχουμε τους δικούς του ανθρώπους και θα τους έχουμε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μαζί μας. Και να καλέσουμε τον κύριο Παναγιώτη Φλεμετάκη, τον αδερφό του, να έρθει εδώ κοντά μας να καθίσει. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Κάθισε εδώ δίπλα μας, κάθισε εδώ να τα πούμε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά απόψε. Είναι ο ψυχολόγος και φίλος της εκπομπής, ο κύριος Γιάννης Κούρος, χρήσιμες συμβουλές του. Καλησπέρα και εσάς, κύριε Κούρο. Καλησπέρα. Καθίστε και εσείς δίπλα μου. Καθίστε εδώ και να τα πούμε. Μαζί μας είναι και ο φίλος και συνεργάτης των καιρό εκείνων της δράσης και της δόξας, ο φωτορεπόρτερ, ο κύριος Παναγιώτης Τριχιάς. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Έλα και εσύ με τη μηχανή πάντα στον ώμο. Γεια σου. Θεωρώ σημαντική την παρουσία σου, κάτσε. Γιατί είσαι ο φίλος από τα παλιά. Έτσι, οπότε αν μας βλέπει ο Πέτρος, φαντάζομαι πως θα πάρει δύναμη από την παρουσία σου. Γιατί είσαστε η καλή ομάδα πριν από χρόνια και βέβαια συνεχίζεις κι εσύ. Και στο σημείο αυτό, φίλοι μου, θα ήθελα να μπούμε σε αυτόν τον κύκλο του χαμένου ποιητή και να δούμε τα περάξενα και τα περίεργα παιχνίδια της μοίρας που κάνουν έναν άνθρωπο να εξαφανιστεί όριμο σε αυτή την ηλικία. Να δούμε λοιπόν το πρώτο μέρος του βίντεο που ετοιμάσαμε. Μάγισσα ζωή, ξεσχίζοντάς με ελευθερώνεσαι. Μα και η δική μου ελευθεριά από τα δόντια σου κρέμεται. Από ό,τι βλέπω, αυτές είναι οι τελευταίες σημειώσεις του γιού σας, σε αυτό το τετράδιο που έχει χρώμα μαύρο και κόκκινο. Θεωρώ πως και τα χρώματα παίζουν κάποιο ρόλο στην ψυχή του γιού σας. Έχει γράψει κι άλλα πολλά. Το τελευταίο να έχει γράψει κι άλλα. Έχει και εδώ πέρα. Αυτό είναι το πρώτο του. Αυτό το έχει εκδώσει βιβλίο. Αυτό το έχει εκδώσει βιβλίο και το μοίρασε στα 40 ορφανά μου στην Πεντέλη. Να έχει πάρει ο Ξανθόπουλος κάτι λίγα που είχε δώσει για να το πουλήσουν. Και τα άλλα τα μοίρασε έτσι. Μάλιστα και πράγματα τα βάζει στο πατάρι κρυφά από μένα. Και αυτό ήταν το πρώτο μοίρασε. Το βιβλίο. Το ναι, αυτό είναι το πρώτο. Και αυτό για να το κάνει βιβλίο. Έπιασε και πουλήσε ένα πικά που πήγε και άκουγε τον Πουλόπουλο, τότε του άρεσε πολύ το Χατζηδάκι τραγούδι, το Δωράκι. Και πήγε και το έδωσε, το είχε πάρει με τόση λακτάρα, ήταν τα πρώτα λεφτά της δουλειάς του. Αλλά προτίμησε να το πουλήσει για να το έχει βιβλίο, Και να το μοιράσει στα ορφανά πιο πολύ, ήταν ψυχούλες και τι. Και αυτό κύριε Βαβάρη. Και αυτά εδώ πέρα τώρα τα έγραφε, τα έχει αφήσει μισά. Για να το βγάλει βιβλίο και αυτά. Ναι, και αυτά, για να τα βγάλει βιβλίο και έχει κι άλλο μέσα εδώ, με τα συρτάρια είναι γεμάτα. Γεμάτα είναι από πείματα. Έχει πάρει και βραβείο από το Γιάννη Μαρή και την Επιτροπή εκεί. Για τα πείματά του. Έχει στείλει στο Χατζηδάκι, του έχουν στείλει από διάφορες εταιρείες για να τους γράψει, ας πούμε, να το στείλει. Δηλαδή μιλάμε για μια καλλιτεχνική μορφή, δηλαδή. Πολύ, πολύ καλή.
πολύ καλύτερες μικρογένεια μυαλό που όπου και να συζητούσε εδώ στην Αίγινα. Δεν είναι δεσπομένα με ανοιχτό το στόμα. Πέρα από όλα αυτά, επαγγελματικά έχει ασχοληθεί με τη φωτογραφία. Τη φωτογραφία. Και σε πρακτορείο. Έχει δουλέψει στη Βραδινή με τον Δράγκα, με αυτά. Είχε κάνει και ελεύθερο μόνος του, ας πούμε, με τον Πέτροβα, το Σπύρο. Είχε δουλέψει τελευταία στη Μεσημβρινή. Όλα αυτά τον γέμιζαν ή είχε κενά μέσα από τη δουλειά. Κατά κάποιο τρόπο του άρεσε πολύ και τον γεμίζανε. Αλλά μετά επειδή ήταν πολύ ευαίσθητος, αυτοκτονίες, ξύλο, με τα φορτηγά, έτσι αυτά, που πήγαινε στις διαδηλώσεις και πώς το λένε και όλα. Και όλα αυτά κάπως του είχαν σπάσει λιγάκι τα νεύρα. Εν τω μεταξύ, τότε με τα αεροπλάνα που είχε ανοίξει την τρύπα, είχε πάει με τα κόντα, είχαν φύγει, είχαν πάει απάνω στη Μάλτα. Για μια μέρα είχε πάει η Τουρκία να κάνει ρεπορτάζ. Και είχε καλύψει λοιπόν εκείνες τις ενέργειες τότε, τις τρομοκρατικές. Αυτά που λες δεν γίνονται. Το ξέρω, σου είπα, και έσκυψα το κεφάλι. Και βρέθηκα πάλι αιχμάλωτος στη σκέψη και του αγώνα μου. Πιανού αγώνα. Δεν ξέρω. Δεν έχει μείνει τίποτα μέσα μου που να θυμίζει ότι κερδίθηκε με αγώνα. Με έγραφε ποιήση, έκανε παρέες με καλλιτεχνικό κόσμο. Το θυμάμαι στις περίδες, συνέχεια εκεί στην Πλάκα, γιατί μέναμε κοντά στη Μακρυγέννη. Τον θυμάμαι αργότερα με τον Αλέξη του Γεωργίου, το Λάδο Βρέχει. Και του άρεσε να έχει και κοινωνική δράση. Από πάντα ήταν προσκόπηση, από μικρό παιδί. Μεγαλώνοντας ήταν αρχηγός Αγγέλης, στην αρχή στην Ακρόπολη και ύστερα στο Περιστέρι. Όπου από όσο ξέρω η Αγγέλη του είχε αρκετή δράση. Του άρεσε και η ποιήση, είχε γράψει ποίηματα, είχε εκδώσει. Του άρεσαν η ζωγραφική και η φωτογραφία. Και όταν απολύθηκε από το στρατό, η φωτογραφία τον κέρδισε, δηλαδή θέλησε να την κάνει επάγγελμα. Έτσι άρχισε να ασχολείται με το φωτορεπορτάζ, χωρίς να ξέρει στην αρχή, με τον Παναγιώτη τον Τριχιά. Ξεκίνησε να κάνει ένα αθλητικό ρεπορτάζ. Ύστερα με τον Σκούρο τον Πέτροβα φτιάξανε μαζί, είναι από τα ιδρυτικά μέλη νομίζω, της Ένωσης Νέων Φωτορεπόρτερ. Πέρασε από το αθλητικό γρήγορα στο δικαστικό ρεπορτάζ, για τον ενδιαφέρον. Και τελικά πέρασε και στο καλλιτεχνικό, που του άρεσε πάρα πολύ. Στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ είχε μεγάλη δραστηριότητα, αλλά θυμάμαι εκείνη την εποχή ότι το παράπονο ήταν ότι από το καλλιτεχνικό δεν μπαίνανε πολλές φωτογραφίες. Οι εφημερίδες ενδιαφερόντουσαν για άλλα πράγματα. Για αίμα, βία. Αυτό αποδείχθηκε μετά όταν πήγε στην εφημερίδα. Γιατί ένας λόγος για να πάει στην εφημερίδα ήταν ότι το καλλιτεχνικό δεν τον ζούσε. Και είχε ανάγκη για επιβίωση, έπρεπε να βρει κάτι βέβαια, να μπορέσει να ζήσει. Πάντα ζούσε από μόνος του, πάντα δουλεύει από μικρό παιδί δουλεύει. Πήγε κάποια στιγμή στη Μεσημβρινή, τότε φτιαχνόταν η Μεσημβρινή, την είχε πάρει ο Βαρδινογιάννης με διευθυντή τον Πασολάρη. Αλλά τελικά δεν έκανε τη δουλειά που ήθελε. Σιγά σιγά άρχισε η εφημερίδα να ενδιαφέρεται μόνο για το κάποια εγκλήματα. Το αστυνομικό ρεπορτάζ. Κάποια εγκλήματα, κυρίως δυστυχήματα. Δηλαδή, τον θυμάμαι που μου έλεγε ότι το μόνο που ενδιαφέρονται να τραβήξω είναι μυαλά στο δρόμο, αίμα, ψακατεμένα κορμιά, οτιδήποτε. Μόνο αυτά. Και αυτές τις κουβέντες κάναμε γιατί κάποιες στιγμές όταν δούλευε στην εφημερίδα θα έκανε κάποιες παρατηρήσεις γιατί έπινε. Α, τότε άρχισε να πίνει με το που μπήκε στο ρεπορτάζ το αστυνομικό. Τότε άρχισε να πίνει και να πίνει ας πούμε το πρωί, το μεσημέρι, ανάμεσα στη δουλειά του. Το βράδυ για να κοιμηθεί έπρεπε να αρχίσει. Τι εξήγησε σου έδινε, ποια ήταν η απάντησή του? Ότι δεν μπορεί να δουλέψει αλλιώς. Δεν γίνεται. Και εν τω μεταξύ πρέπει να υπήρχαν και προβλήματα μέσα στην ίδια τη δουλειά. Κάποια στιγμή θυμάμαι, μου έλεγε, μου πάνε να φωτογραφίσω σε αυτό το τζάμι, ξέρω εγώ κάτι. Μια λέγε, δεν τα τράβηξε, σκοτεινά και έφυγε. Γιατί του έλεγα,
Εντάξει, μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά έχει καλές σχέσεις τώρα, γιατί και αν φύγεις πάλι από εδώ. Εντάξει, πού θα πας, ελεύθερο ρεπορτάζ από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας έλεγε ο Σπύρος, ας πούμε, η φίλη του κάνει ελεύθερο. Δεν είχε μέλλον. Ήδη οι εφημερίδες είχαν δικά τους φωτογραφικά. Τιμ, όλο αυτό. Δουλεύανε μόνοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Παναγιώτη δεν μπορούσε να συνυπάρξει αυτή η ευαίσθητη ψυχή με τη βία που απαιτούσε η ενημέρωση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η βία του δημιουργούσε πρόβλημα. Υπήρχαν.